Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνεις. Εσείς πώς είστε. Κάτσε Σπύρο μου, κάτσε εκεί. Γιατί δεν ερχόσουν Σπύρο, πού ήσουν. Έτρεχα. Πού έτρεχες, εγώ νόμιζα ότι μας είδες και έφυγες. Ωραία. Χάρηκα. Θες κάτι να σε κεράσουμε. Σ' αρέσει το μήκος της Τζέννης. Πάρα πολύ. Αλήθεια. Με είχες δει πριν. Ναι, είχες πολύ μακρύ, αλλά ήταν αδιάφορο. Ήταν. Ήταν. Κοίταξε. Είσαι πιο σεξι. Ήρθε ο Σπύρος να πει. Αλήθεια. Όντως, εγώ το είπα. Εμένα θα μου άρεσε και λίγο πιο ακόμα. Μπορεί να τις λες τέτοια, Σπύρο, μην τις τα λες. Ναι. Σπύρο, η αφέλεια μου σ' αρέσει. Με πολύ δυνατές συνεργασίες. Δεν ρισκάρει αυτά που λέει. Με θυμάσαι πως ήμουνα. Δεν είχες highlights. Δεν είχες highlights. Σου λέει, δεν είχες highlights. Είχα πλατίνα, όχι είχα ντάβιες, γιατί κάνω αλλεργία στο δεκαπάς. Ναι, τώρα ένα ωραίο παιχνίδι μέσα και το κάνει λίγο πιο βρώμικο. Είναι ωραίο. Τέλεια, βρώμικο, έτσι μου ταιριάζει. Ταιριάζει και στο χαρακτήρα. Κατάλαβες τι λέω για την Κατερίνα, ότι κοίτα πως το strawberry της κροκίζει στο δέρμα. Dirty, ένα ρεφλέ θέλει σε πρώτη φάση, να φύγει λίγο το πολύ. Να το κάνουμε ψυχρό τελείως. Ναι. Ναι, ναι. Να πέσει λίγο τόνος. Τι τύχη έχετε, τι τύχη έχετε. Τέλεια. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Ο Σπύρος έχει κάτι μαγικό, γι' αυτό και αυτή τη στιγμή έχει τεράστιες συνεργασίες. Τεράστιες. Και τον χαίρομαι και πραγματικά και τον θαυμάζω. Παρόλο που είναι λίγο νεότερός μου. Έχει μια μοντέρνα ματιά, την οποία τεχνικά τη βγάζει άρτια. Ρισκάρει και αυτά που λέει, γιατί καμιά φορά έχουμε debate, γιατί κάνουμε τη Φουρέιρα μαζί, κάνουμε τη Βύση μαζί, κάνουμε τη Δούκισσα μαζί και πολλά άλλα κορίτσια. Πάρα πολλά άλλα κορίτσια. Καμιά φορά έχουμε σοβαρό debate. Έχει μια μαγική ικανότητα, γιατί εγώ τον ρώτησα το Σπύρο για τις αλλαγές. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Άσχετα ότι τεχνικά κάποια μαλλιά σου λέω και λόγω χρόνου μπορεί να θέλουν ένα touch. Ένα touch, τη συνέχεια που ναι, λέμε. Και ένα μαλλί θέλει λίγο χρόνο, να δώσεις χρόνο γενικά στα μαλλιά, γιατί δεν πας από τη μια μέρα στην άλλη. Έχουμε κάνει πόσες αλλαγές μαζί με τον Παντελή και τα ξέρει. Οπότε όλα τα μαλλιά θέλουν το χρόνο τους. Και να το δεχτείς εσύ στο μάτι σαν. Το σημαντικότερο είναι για μένα αυτό. Αν δεν το έχεις επεξεργαστεί από πριν, σου φαίνεται λίγο ξένο. Βέβαια, στην πορεία λες ναι, έχει κάτι, μου ταιριάζει. Δεν φτάσαμε σε αυτή την πορεία. Η αλήθεια είναι. Και έχεις χάσει και την αγάπη που έχει, το έχει πάρει πολύ μέσα της, ότι έβγαλε ψαλίδα το μαλλί της. Οκ, της εξήγησα ότι η ψαλίδα φεύγει μέσα σε ένα καθαρισμό. Ναι, ένα καθάρισμα θα κάνει, απλά ναι. Α, τις πούμε τις ιδέες. Δεν λοιπόν, είναι κάτι που... Λες να ξεκινήσουμε να κάνουμε το πρώτο ρεφλέ στην Κατερίνα. Να ξεκινήσουμε με το σωθό μας κορίτσι, ναι. Ε? Ναι, 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 ναι. Και μετά και ένα ρεφλέ εδώ να σβήσουν οι έντονες διχρωμίες. Να πάρουμε τα κορίτσια. Ναι, να πάρουμε. Πάμε. Ναι, πάμε. Κάτσε μήπως τον πείσει, έχετε. Η Ρεγίνα της αρέσει, η τριαδευτιά της αρέσει και σήμερα δεν έχουμε... Πάμε τώρα και θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Περίσσεψε τίποτα από το κούρεμα. Είναι τιμή μας που ο Παντελής έφερε μαζί το Σπύρο που επιμελείται τα μαλλιά της Άννας Βύση και πολλές διάσημες για να φροντίσει τα δικά μας μαλλιά. Πραγματικά, νομίζω ότι αυτό που ζούμε εδώ πέρα είναι μοναδική ευκαιρία. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο ρεφλέ. Να καθίσω. Ναι. Λοιπόν... Μικρόφωνο και αυτό να τα βγάλω ή... Όχι, όχι. Όλα μπορεί να είναι ωφέλη. Θα χρειαστώ μόνο μία πετσέτα. Και θέλω να κάνεις... Το πετσετούλες, τρέποντας. Θέλω να μου κάνεις ένα χέρι λούσιμο. Α, να γι' αυτό πρώτα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί ξέρεις τι, το προτιμούσε σε πρώτη φάση να κάνουμε το ρεφλέ, να διώξουμε λίγο... Την κίτρινη, αλλά όχι πάρα πολύ. Ήρθε ο Σπύρος μαζί με τον Παντελή και μου είπαν ότι σήμερα θα βγει το τελικό αποτέλεσμα. Ανυπομονώ τόσο πολύ. Εδώ μεταξύ με τον Παντελή μιλάμε με τα μάτια, γιατί να πλέον τον κοιτάω, με κοιτάει και συνεννοούμαστε. Ένα λεπτάκι. Αυτό που την ενοχλεί είναι ότι κάνει γραμμές. Μα κάνει. Με ένα ρεφλέ λοιπόν, ήρεμησε, έπρεπε να γίνει σαν μονόχρωμο. Ναι, ναι. Και να υπάρχει μια υποψία. Τα βλέπω, ναι. Κατάλαβες, να υπάρχει μια υποψία, ρε παιδί μου, το ανοίγμα. Ναι, και να πέσει και λίγο τόνος, λίγο αυτό να φύγει. Αυτό το καφέ που κάνει. Το καφέ ή να το κάνεις πιο ανοιχτό, όχι, λίγο πιο σκούρο. Εντάξει, για να σβήσουμε λίγο και τα γραμμές εδώ, για να μην στο πετάξει το επόμενο λούσιμο. Κατά τα άλλα, το έξω θα το κρατήσουμε. Είναι ωραίο. Έχω αγωνία για το makeover, γιατί ήθελα να φύγουν όλα αυτά τα κίτρινα, οι αντάβιες τέλος πάντων. Νιώθω πολύ καλύτερα τώρα, η αλήθεια είναι.
Ρεφλέ, τώρα κάνει δηλαδή. Να πέσει ο πόνος. Το ρεφλέ τι είναι για να καταλάβει. Είναι απόκρωση πάνω στην απόκρωση. Απόκρωση πάνω στην. Και σκουραίνει και κρατάει τη φωτεινότητα. Ξέρεις, είναι σε κανένα ρητού. Εμείς θα θέλουμε να τον ταρκέψουμε που λέμε. Πρώτη φορά στη ζωή μου χθες έβαλα χρώμα πάνω. Ποτέ, δεν το έχω βάψει ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Θα τα αφήσουμε 25 λεπτά. Όσο πιο πολύ μπορείς. Τόσο είναι και πολύ. Λέει ο Παντελής ότι θα κάνει κάποιες διορθώσεις. Και λέω, Θεέ μου, βοήθησε με να είμαι κι εγώ μέσα στη διορθώση. Και ήμουν, παιδιά, ήμουν. Το χρειαζόμουν αφού κάτι δεν μου κόλλαγε. Σκεφτόμουν, είναι το μήκος, είναι το χρώμα. Ήταν το χρώμα. 27 χρόνια καστανή. Καστανή, ε. Δεν είχες μπει ποτέ στον πειραματισμό, μα τη δομή, τα χείλη, τα μάτια. Κοίταξε, είχα κάνει ένα μπαλαγιάζ και αυτό. Και μετά, αυτό μετά από λίγες μέρες πήγα και το έκανα κατευθείαν αλλαγή. Ρεφλέ. Αυτό είναι άλλη. Ναι, αλλά τα μάτια σου που είναι τόσο πράσινα γίνανε πιο έντονα. Από ό,τι στο σκούρο, καταλαβαίνεις. Κάνε μου το τέλειο ρεφλέ. Θα βγει, θα βγει. Το τέλειο όμως. Έχω πάρα πολύ αγωνία να δω το τελικό αποτέλεσμα, γιατί εμπιστεύομαι τον Παντελή με κλειστά τα μάτια και περιμένω πώς και πώς να δω τι μου έκανε σήμερα ο Σπύρος. Έχε βερεβε νάνα βαραβάστρο τζε βερεβε μίτσι με στους βουρουβού εφτά βαραβα πλανή βυριβίτε μα βαραβρωμα. Μα βαρατά μου, είναι και τα δύο. Τρία μου κουρέψεις να μου λες πώς γίνεται. Να βαραβάστρο τζεβερεβε μίτσι μες στους βουρουβού εφτά βαραβα πλανή βυριβίτε μα βαραβα μα βαράτα μου. Τρία λα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 
Και ξαφνικά ο Παντελής ξεκίνησε με ένα κυπριακό τραγούδι και μου λέει πώς χορεύεται αυτό. Να σου δείξω, του λέω. Δώσαμε και το γυρό μας. Το χάρηκα κι εγώ. Θυμήθηκα τον τόπο μου, ρε παιδιά. Θέλετε να έρθουμε μέσα να χορέψουμε λίγο, παραδοσιακά. Πού πας με το παχυτό? Τι τρως, καρυοφιλιά? Πώς πήγες να με πεις? Καρυοφιλιά. Καρυοφιλιά καραμπέτη. Παιδιά, η άλλη μέσα χορεύει κυπριακά. Τι κάνετε? Τι να χορέψουμε, δηλαδή? Αυτό είναι ατάκ που μου κάνεις. Άσε με. Πάω να φάω. Και γίνεται μια εντελώς ξαφνική κίνηση, όπου μου λέει ο κύριος Παντελής του Τουτζής, δεν πιστεύω, Τριανταφυλιά, να μου κάνεις ατάκ. Μα κύριε Παντελή του Τουτζή μου, δεν το κάνω σε εσάς. Σε αυτόν που μου έριξε το βέλος το κάνω. Σήμερα αισθάνθηκα ένα βέλος.